είπαμε, είναι 3 και 20 ώρα. Είστε στον Αλφα. Καλύτερα δεν γίνεται. Και στο τηλέφωνο έχουμε την Κατερίνα Αθανασιάδη, τη δημοσιογράφο του Αλφα. Βρίσκεται στην Ραφίνα. Κατερίνα μου. Καλησπέρα σας. Εμείς βρισκόμαστε από το πρωί στους δρόμους, από τις πρώτες πρωινές ώρες, για να καταγράψουμε το τι γίνεται γενικά στην Αττική, αλλά και στις περιοχές που δοκιμάστηκαν από την καταστροφική φωτιά το καλοκαίρι. Βρισκόμαστε λοιπόν στην Ραφίνα, όπου η θάλασσα έγινε κατακόκκινη. Και αυτό γιατί υπάρχει το μεγάλο ποτάμι, το οποίο ξεκινάει από το βουνό, το οποίο ήταν γεμάτο με λάσπη, πέτρες, χώματα, τα οποία κατέβηκαν όλα μέσα στην θάλασσα. Από το ποτάμι κατέληξαν στη θάλασσα. Mm-hmm. Η θάλασσα λοιπόν στο λιμάνι της Ραφίνας είναι κατακόκκινη, όπως και η Αργυράκτη στο Μάτι. Και μάλιστα χθες, λόγω των ισχυρών φιελωδών ανέμων, τα τεράστια κύματα που σηκώθηκαν δημιούργησαν βουνά από φύκια στην Αργυράκτη στο Μάτι. Ήταν μια εικόνα δηλαδή που δεν την έχουμε ξαναδεί. Είδαμε σπίτια τα οποία έχουν πλημμυρίσει, όχι μεγάλες καταστροφές, αλλά σπίτια τα οποία είχαν χαρακτηριστεί πράσινα. Άνοιξαν κάποιοι τείχοι, υπήρξαν ρογμές και με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες τη νύχτα να κοιμηθούν μέσα στα νερά ή και να μείνουν άϊπνοι, όπως μας είπαν κάποιοι. Εντάξει, δεν είχαμε μεγάλες καταστροφές σαν αυτές που γίνονται στην Εύβοια, αλλά και στο Λαύριο που ήμασταν μέχρι αργά χθες το βράδυ, λόγω των θυελωδών ανέμων, το ένα ιστιοφόρο ή το ένα ιστιοπλοϊκό έπεφτε πάνω στο άλλο. Με αποτέλεσμα, από τους ανέμους έσπασαν οι κάβοι και άρχισαν μεταξύ τους τα σκάφη να χτυπάνε το ένα το άλλο. Υπήρξε μια μεγάλη αναστάτωση, γιατί οι διοκτήτες έμειναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για να σώσουν τις περιουσίες τους. Υπήρχε η πυροσβεστική όλη τη νύχτα που έκανε ελέγχους και κοιτούσε όλη την περιοχή. Να πούμε ότι και στην Μαραθώνα το πρωί ήταν κλειστό ένα μεγάλο τμήμα του δρόμου κοντά στο Μάτι και στη Ραφίνα, γιατί υπερχείλησε ο χήμαρος που ερχόταν από ψηλά, με αποτέλεσμα να γεμίσει η Μαραθώνος με κλαδιά, χώματα, πέτρες, να μην μπορούν να περάσουν τα αυτοκίνητα. Τώρα βέβαια η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. Mm-hmm. Έχουμε βέβαια τη βροχή, είναι σε επιφυλακή πάλι ο κρατικός μηχανισμός και η πυροσβεστική και το λιμενικό και η αστυνομία. Αλλά εντάξει, δεν έχουμε την καταιγίδα και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν χθες. Που ήταν και μέχρι τα ξημερώματα, νομίζω, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες, έτσι. Βέβαια, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Δεν υπάρχει καν δέντρο να κρατήσει εκεί τη βροχή. Ακριβώς. Είναι λογικό, και ευτυχώς που δεν έπεσε τόσο μεγάλος όγκος βροχής, για να μην έχουμε προβλήματα. Γιατί εκεί κάηκαν, όλα είναι στάχτη, οπότε τι να συγκρατήσει τα νερά. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερα ούτως ή άλλως θα έχετε και στα δελτία ειδήσεων του Α και το απόγευμα, και βέβαια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων το βράδυ.